Αποκαλυπτικό είναι το δημοσίευμα του απολογισμού του Βρετανικού BBC για το 2023 καθώς αποκαλύπτει ότι η μεγάλη τιμένη του έτους είναι η Δύση με προεξάρχουσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ δεν βλέπει να βελτιώνεται κάτι για το νέο έτος. Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC σε πολλά μέτωπα ο άνεμος πνέει σε λάθος κατεύθυνση για τα δυτικά συμφέροντα το δημοσίευμα παρουσιάζει τους λόγους που προκάλεσαν αυτό το γεωπολιτικό τσουνάμι, καθώς και τις πιθανές νέες εκπλήξεις στο σκηνικό του 2024. Πρώτον, Ουκρανία. Με εξαίρεση ορισμένε πρόσφατε επιτυχίε στη Μαύρη Θάλασσα, ο πόλεμο δεν βαίνει καλό για την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ, από την άλλη, έχει αδειάσει τα οπλοστάσια του. Δεύτερον, Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρο κατηγορήθηκε από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο τη Χάγη το Μάρτιο του 2023 για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά παιδιών τη Ουκρανία. Η Δύση ελπίζει ότι αυτό θα τον έκανε διεθνή παρία και θα τον απομόνωνε στη χώρα του, χωρί να μπορεί να ταξιδέψει υπό το φόβο τη σύλληψη. Όμω αυτό δεν συνέβη. Η Ρωσία έχει αποδειχθεί επίση εξαιρετικά ανθεκτική σε όλε τι κυρώσει. Τρίτον, Γάζα. Ο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ήταν σαφώ καταστροφικό για όλου του πολίτε τη Γάζα και για όσου Ισραηλινούς επλήγησαν από τη δολοφονική επιδρομή τη Χαμά στο νότιο Ισραήλ στι 7 Οκτωβρίου. Αυτό αποτελεί επίση ένα μεγάλο πλήγμα για τη Δύση. Τέταρτον, Ιράν. Το Ιράν βρίσκεται υπό την υποψία ότι ανέπτυξε μυστικά πυρηνικό οπλοστάσιο, πράγμα το οποίο αρνείται. Πέμπτον, Κίνα. Σε κάποιο βαθμό το 2023 σημειώθηκε χαλάρωση της έντασης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, με μια αρκετά επιτυχημένη σύνοδο κορυφής μεταξύ των πρόεδρων Τζο Μπάιντεν και Σιτζιν Πίνγκ στο Σαν Φρανσίσκο.